Πριν από λίγο ήρθε ένας κύριος, σταμάτησε εδώ πέρα με το αγροτικό του. Άνοιξε το πίσω μέρος, ξέρω εγώ. Πώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Και κατέβασε ένα σκυλάκι. Μου είπε ότι ο πατέρας μου το ζήτησε. Το πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι όντως το ζήτησε. Είναι αυτός. Τον λένε Λάρι. Δεν ξέρω ούτε καν τι ράτσα είναι. Ούτε πόσο είναι. Αλλά είναι πανέμορφος και έχει πολύ ωραία τρίχωμα. Λάρι. Hey. Ου. Ου. Λάρι. Ρε. Κοίτα φάτσα. Και δεν ξέρω ούτε καν τι ράτσα είναι. Γελάει. Όχι κύριε, έχει κάτι σημάδι στον καθρέφτη, κατέβασε το κουμπί. Τουλάχιστον γύρω πίσω και κοίτα το ζωτό. Είναι απόγευμα τώρα και πάω Τρίκαλα να πάρω ένα λουράκι και ένα κολάρο και σκυλοτροφή και αυτά. Το όνομά του δεν μου αρέσει, το Λάρι, οπότε θα το αλλάξω όνομα και είχα από το πρωί που το σκεφτόμουν μέχρι τις 4, θα το λέω Ραλφ. Είναι πιο μεγάλο σκυλί, οπότε δεν είναι κουταβάκι, οπότε θα αργήσει πολύ να συνηθίσει το όνομά του, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Και επίσης θέλω να του μάθω να κάθεται και να γυρνάει και όλα αυτά. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Ειδικά τώρα που είναι πιο μεγάλο σκυλί. Η ράτσα του είναι σπανιέλ, σπανιέλ. Και δεν ξέρω πόσο χρονών είναι. Ή μηνών, νομίζω είναι χρονών. Ήθελα να πάρω ένα άλλο σκυλάκι όπως είπα στο προηγούμενο βίντεο. Και όχι ακόμα, ήταν πολύ νωρίς για μένα να πάρω σκυλί. Αλλά εντάξει, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να είναι εντάξει. Γι' αυτό έλεγα ότι δεν είμαι ακόμη έτοιμος να πάρω σκύλο. Αλλά... με έχει πιάσει αλλεργία μου, με έχει διαλύσει σήμερα. Δεν βλέπω να παίρνω ποτέ την κάμερα. Βασικά, πήρα αυτό το λουράκι. Αλλά δεν νομίζω να μου φτάσει αυτό το λουράκι και... Αλλά θέλω να τον πάω βόλτας, θέλω να μπορεί να φεύγει μπροστά, ξέρω εγώ, και να έχει... Να πάρω άλλο το μηχανισμό, πάω να το αλλάξω. Είναι εδώ. Αχ, η μπίτι μου. Δεν μπορώ. Δεν υποφέρω. Τι πήρα αυτό. Υποφέρω. Κάτσε ρε.
καφέ, μην άρχισε να τρέχεις γιατί. Θα σε κυνηγάει. Ραλφ, έλα. Κάτσε. Κάτσε, είπα ρε. Πέρσε γυαλιά. Ει, ει, κάτω. Κάτω, καλό, το στάνι. Έλα εδώ. Έλα, πάμε, από εδώ. Μη τρέχει, ει, δεν θα τον κυνηγάς. Δεν τον κάνεις να τρέχει και μετά θα τον κυνηγάς. Έκατσε τώρα. Χαζέ, γελάς. Άκου, ρε. Περίμενε. Αυτό είναι το λουρί του. Ναι, νίκ. Με μασίγει όμως τώρα στο άρμα. Δεν φεύγει, ρε. Άμα το τέτοιον... Άμα τον αφήσεις, θα φύγει, μωρέ, μαλάκα, κι εσύ. Άμα το ξυλίσεις, είναι ωραία. Α, όχι, θα το δέσω πρώτα, ρε, Χαζέ, πριν τον αφήσω. Πού είσαι, κατούλα, θα σου πάει. Έλα. Δεν την πειράζει. Α, ναι. Σου λέω, μόνο άμα τρέχει. Έτσι. Κάτσε, αφρόνιμο. Κάτσε. Κάτσε, βρε Χαζούλη. Με πιάσει αλλεργία. Έλα εδώ. Δεν το κόψε μαλάκα. Όχι. Τι όχι, το κόψε. Τι θα γίνει τώρα. Με αυτά τις βούρες εδώ. Πρώτη μου αρέσει. Μου είπε να μην το κόψω ρε, άμα δεν μ' αρέσει, θα το κόψω μετά. Α. Πού να ήξερα τέτοιο. Εδώ αυτό πώς το δένουμε. Τι είναι αυτό τώρα. Είναι για τους ψήλους. Κάνε, εδώ. Μην ρίξει και με ένα κάτω, έλα. Όλη μέρα τις πόσες τροφές με έχει... Όπα, βγήκε αυτή η βλακή. Σε καλό. Δω. Κάτω, κάτσε, έλα εδώ ρε. Κάτω. Εδώ. Εδώ ρε, εδώ. Κάτω. Θα κάνω ζούμε εκεί πέρα και θα φαίνεις. Κάτω ρε. Έλα εδώ. Έλα, τελευταίο. Έτοιμος. Έλα, πιάστε τον από εδώ. Έτοιμος είσαι. Θα κάνει και έλτσι βούρα αυτός τώρα. Κάτσε ρε, σταμάτα να κουλιάσαι ρε. Άντε, απ' την άλλη πήγαινε. Ναι, κάντα λίγο εκεί πέρα τώρα. Δεν τα κάνεις όλο το δρόμο. Έλα. Να τρέξουμε. Εσύ δε σπόρε. 8 η ώρα το πρωί στο δρόμο για τη δουλειά. Και τον έχω βγάλει και βόλτα. Θα τον παίρνω μαζί μου κάθε πρωί. Όλη την ώρα κάνει γύρω μου. Όλη την ώρα κάνει γύρω από μένα. Και πρέπει να κάνω αυτό. Πώς είμαι έτσι, θέλω κούρεμα. Σήκω ρε. Καλύτερα, ξέρω εγώ δεύτερη μέρα είναι σήμερα. Τι το έκανε σπιτάκι, τι. Το έφτιαξε ο μπαμπάς ένα κάθε εδώ πέρα όταν είμαστε εδώ. Α, ωραία. Χαιρέτα. 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 Είναι τέλειο.
Ας το κάτω. Ει, χαιρέτα. Ρε χαζούλη. Χαιρέτα. Δώσε μου. Χαιρέτα. 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 Αχλίστησε ο Χαζούλης. Δεν μου λες πόση ώρα κατουράνε. Θα κατουράει όλη μέρα.